Βρίσκεις κάτι αστείο? Σωστά, έχεις δίκιο. Δεν είναι αστείο. Είναι γελίο. Ναι, αλλά εμείς, Βίκτορα, σοβαρά λογούμε. Λοιπόν, θα το πω μία και μοναδική φορά. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Δεν πουλάω τίποτα. Εγώ πάντως θα σου έλεγα να δείξεις λίγη αξιοπρέπεια και να φύγεις από την εταιρεία ήσυχα και ωραία. Μα δεν μπορείτε να με αναγκάσετε. Ενώ εσύ μπορείς να μας αναγκάζεις να συνεργαζόμαστε με ένα πατεώνα. Μάρκο, πώς τη βλέπεις αυτή τη δουλειά? Ε? Θα μπορούσαμε να το τραβήξουμε πολύ περισσότερο. Αλήθεια, τι θα κάνετε, θα φωνάζετε την αστυνομία? Θα μπορούσαμε. Ναι, δεν το κάνετε. Σας προκαλώ. Θα έχει πολύ πλάκα. Καλά, είσαι σοβαρός τώρα. Αντί να μετανιώνεις για αυτό που έχεις κάνει, μας προκαλείς να φωνάξουμε την αστυνομία για ποιο λόγο? Να μας πάρεις και εμάς μαζί σου στον πάτο? Δεν θα σου κάνουμε αυτή τη χάρη. Άρη, πες στον κύριο Δέκα 10% πως η εταιρεία δεν είναι τσιφλίκι του και να προσέξει καλύτερα πως μιλάει, γιατί δεν θα κρατήσω για πολύ την ψυχραιμία μου. Βικτόρα, ο μόνος που έχει κάνει τσιφλίκι την εταιρεία το είσαι εσύ. Όχι απλά τσιφλίκι. Πλυντήριο την έκανε ο Βίκτορας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και αντί να σηκωθεί να φύγει από εδώ μέσα μας, το παίζει ιστορία. Εσύ, Παυλάκη, καλά θα κάνει να μην μιλάς. Για το δικό σου το καλό, βέβαια. Βικτορά. Πού είχαν οι τρόποι σας, κύριε Καλογιάννη? Σε παρακαλώ, Παύλο. Δεν το βλέπεις ότι αν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, δεν θα είναι καθόλου εύκολο για κανέναν εδώ μέσα? Έτσι κι αλλιώς, τα πράγματα πάντα δύσκολα ήταν για μένα. Γιατί χειροτερεύεις τα πράγματα? Δέξω αυτό που σου λέμε και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Όσο και να χτυπιέστε, είμαι και θα παραμείνω το 28% της Travel Fan. Βάσει του καταστατικού, θα πουλήσω τις συμμετοχές μου, εάν και εφόσον το επιθυμώ εγώ. Γι' αυτό λοιπόν μην κάνετε όνειρα. Θα χρειαστεί να ανεχτούμε ένας τον άλλον για πολύ καιρό ακόμα. Πάρα πολύ. Είσαι και εσύ μαζί τους, έτσι? Στεναχωρίες, αγάπη μου. Εσύ έκανες το σωστό.